Λέγαμε λίγο πιο πριν για τον Ρέι Ματζάρεκ, ο οποίος σήμερα, τον Ντόρος, σήμερα πέθανε. Και εδώ μια αναμνηστική με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Φωτογραφία την οποία τη βρήκαμε και είπαμε εντάξει. Είναι παλιά, μην πείτε τίποτα. Είναι παλιά φωτογραφία, δεν συνέβη τίποτα πρόσφατα να πείτε ότι πέθανε μετά. Και έτσι επιστρέψαμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος του Ράδερ Βίλα. Αυτό το ωραίο καινούριο τραγούδι. Ξεκινάμε μερικές φορές και τραγουδάω. Ο Κακοφωνίξ. Ο Κακοφωνίξ τραγουδάει. Δεν είναι τόσο Κακοφωνίξ. Ο Κακοφωνίξ, όχι. Πιο Κακοφωνίξ πεθαίνει, δεν γίνεται. Δηλαδή... Εδώ εγώ χορεύω το. Αυτό να μου πεις. Κάτι τέτοια γίνονται και νιώθω πολύ καλά. Μου επιτρέπετε δύο κοινωνικά μηνύματα. Παρακαλώ. Ο Κώστας από την Πετρούπολη, καλησπέρα παιδιά. Θα ήθελα να στείλετε φιλιά στη γυναίκα μου την Τζέννη που είναι αγκαλιά με την τριών ημερών κόρη μας και βλέπουν ράδιο Αρβίλα. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σας ζήσει το κοριτσάκι και. Χρόνια πολλά στον Κώστα είμαστε. Α, ναι, είμαστε τώρα που μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στον Κώστα, Ελένη. Πω χρόνια πολλά σε όλους. Κωστάκι, στον Κώστα τον Καραμαλή. Κώστα, χρόνια πολλά, Κώστα. Αύριο, και στη φίλη μας την Έλενα που επίσης θα γιορτάζει αύριο, λέει παιδιά, πείτε κάτι και για μας που δεν είμαι πανελλαδικές, γιατί μετά την πανολευθερία των μαθηματικών γενικής παιδείας πέσαμε πολύ ψυχολογικά. Έλα να μου αργότερα να δεις με τα μαθηματικά τη ζωή τι έχει να γίνει. Το δράμα δεν είναι οι πανελλαδικές, το δράμα δεν είναι η εξεταστική στα πανεπιστήμια, το δράμα δεν είναι όλα αυτά. Το δράμα είναι αν καθίσεις να σκεφτείς για ποιο λόγο τα τραβάς όλα αυτά. Δηλαδή το συγκεκριμένο κράτος, και δεν αναφέρομαι βέβαια στην παιδεία, αναφέρομαι στις επαγγελματικές λύσεις και προοπτικές που σου προσφέρονται σε αυτό το συγκεκριμένο κράτος. Να τραβάς όλο αυτό το γολγοθά των μακροχρόνων για να γίνεις όσο καλύτερος μπορείς σε αυτό που αποφάσισες να σπουδάσεις κτλ. Και τελικά να βρεθείς μπροστά σε αυτό το τείχος που έχουν φροντίσει να δημιουργήσουν. Πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο, ο οποίος μας βλέπει ζωντανά τώρα από πού λέτε, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Σάο Πάολο του Βραζίλ. Γεια σου, Στέλιο. Είσαι στο Σάο Πάολο και κάτσε και βλέπει ράδιο Αρβίλα, βρε αγόρι. Που είναι μέρα τώρα, παραλίες. Άνοιξε το παράθυρο, να δεις κάτι σημαντικά πιο διαφορετικό. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς παρόλα αυτά. Και τα έχουν τόσο ψηλά εκεί που δεν χρειάζεται να σκεφτεί το παράθυρο, ευθεία τα βλέπει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάνουμε αλλαγή βάδες, δεν έχουμε χρόνο. Αυτά και συγγνώμη, στάθηκα σε γιατί είναι... Το ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχει βγάλει καινούργια ανακοίνωση, το πάμε. Να την ακούσουμε πρέπει να την ακούσουμε λίγο. Ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ντροπή σας γυμνοσάλιαγγες των καθεστωτικών ΜΜΕ που καλύπτεται την εγκυμοσύνη της δούκισσας του κεφαλαίου Κέιτ Μίτλετον. Τόσες προλετάριες γαστρωμένες υπάρχουν. Για αυτές δεν θα κάνετε κανένα ρεπορτάζ. Αυτές δεν είναι φουσκωμένες. Μόνο η Κέιτ. Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Καλή λευτεριά στις δικές μας. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση έπρεπε, και στα οικονομικά και στα πολιτικά πράγματα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε βάδια και υποδεχόμαστε τη Χριστίνα. Πώς την είπαμε, Μουστάκα! Το σκεφτείς λίγο. Γεια σας, Χριστινάκη. Θα μπορούσε. Γεια σας, γεια σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα σε όλους. Και πάμε να δούμε το βίντεο το οποίο μας το στέλνουν οι bad boys, τα κακά αγόρια, οι οποίοι μας παραδίδουν μαθήματα νεοελληνικής γραμματικής, γιατί εκτός όλων των άλλων που έχουν αλλάξει τη χώρα μας με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει, έχει αλλάξει πλέον και η γραμματική. Εσύ, έλα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Πότε μου στάρεις? Με ρώτησε ένα νηψάκι μου πώς κλείνει το ρήμα πτωχεύω. Και δεν ξέρω να το απαντήσω, ρε γάμο. Πτωχεύω. Πτωχεύω. Α, λοιπόν. Εγώ πτωχεύω. Ναι. Εσύ πλουτίζεις. Ναι. Αυτός τα παίρνει. Σίγουρα. Εμείς πεινάμε. Μένα λες. Εσείς τα τρώτε. Ναι. Και αυτοί μας πεινάνε. Επιτέλους σωστά ελληνικά. Επιτέλους. Μπαμπινιού, Μπαμπινιού και Βλάκη. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μάθημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο καφετζής δεν κρατιέται, έχει πιάσει την κουβεντούλα από εκεί πίσω. Ποιος ξέρει. Ενώ η εκπομπή εξελίσσεται και είναι στον αέρα.
Και η νικήτρια, η σημερινή, γιατί είναι υπερνικήτρια, πρόκειται. Έχουμε μία νικήτρια σήμερα, θα βγάλουμε και ένα νικητή ή νικήτρια αύριο. Και ένας από αυτούς τους δύο θα κληρωθεί αύριο για να πάει στο Ρόμπι Ουίλιαμς στο Μιλάνο. Είναι η Τζιάμου Ανδρονίκη. Τζιάμου Ανδρονίκη. Ανδρονίκη, μας το καλό σου θέλω, αν βγεις, να είσαι πολύ ενθουσιασμένη αυτή τη φορά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μας χαρά να δώσουμε το λόγο της εκπομπής με αυτό το εκπληκτικό κομμάτι από τους Dropkick Murphys, που έτσι κι αλλιώς του αρέσει, το ροζ τατού, στον Cafe G. Έφτασε και μαζί μας σήμερα, με την πολυμελή ο Χρήστα Χοροδίτη, το βίντεο κλιπ του, ο μόνιμος κάτοικος. Hey! Υπόλοιπε. Συνήθεια, ήταν πολύ. Κάθε εβδομάδα αυτή η δουλειά γίνεται. Πήγαινε στο ροζ. Παρουσίασε τον Σάκη. Λοιπόν, από εδώ ο Σάκης, παιδιά. Γεια σας, παιδιά, Σάκη. Μόνο κάτοικος του Ράδιο Ορβίλε. Μετά τον Βασίλη Καπερνάρο που θα μπει στο βιβλίο Γκίνες για το νερό, είναι ο άνθρωπος που θα μπει στο βιβλίο Γκίνες για τις περισσότερες εμφανίσεις με διαφόρων ειδών συγκροτήματα. Πώς έχεις παίξει στο Ράδιο Ορβίλε, πες μας τώρα. Universal, Αργύρης Λούλατζης, σήμερα 3. Και άλλα, διάφορα πολλά. Πόσα, ξέρω, 6-7 ας πούμε. Νομίζω σήμερα είμαι στο 7. Στο 7 είσαι. Κατάλαβες. Έχω ακόμα. Δικά σου τραγούδια γράφεις και τέτοια, έχεις δικό σου ρεπερτόριο. Έχω γράψει ένα. Ναι, θα έρθει να το παρουσιάσει. Το παρουσίασα. Α, ναι. Με τις τρίλες. Έλεγα να σου δώσω μια ευκαιρία. Λοιπόν, πάω στον Νίκο. Νίκο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε γενικότερα. Θέλω να μας πεις καταρχήν για το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο το οποίο θα παίξετε σήμερα. Πες μου λίγο την ιστορία του, το background που λέμε στην Ελλάδα. Το background. Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ήταν μια ιδέα δική μου, την δουλέψα μαζί με τον DJ Rico, mm-hmm. φτιάξαμε τη μουσική. Στο συγκεκριμένο τραγούδι συμμετέχει και στο ρεφρέν, δηλαδή και στο βίντεο κλιπ, mm-hmm. η παιδική χοροδία του Δημοτικού Δίου Θήβας, mm-hmm. από εκείνη και η καταγωγή μου. Το οποίο βίντεο κλιπ θα βλέπουμε εκ παραλλήλου με τη ζωντανή εκτέλεση, για να δούμε και τα okay. παιδιά. Ναι, ωραία. Το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ το έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και ο μοντάζ και όλη την επιμέλεια, ο φίλος και συνεργάτης ο Γιάννης Παπαδάκος. Mm-hmm. Και κάπως έτσι ξεκίνησε δηλαδή και το κυκλοφορήσα μετά από την ανεξάρτητη την Fifth Season Records. Μάλιστα. Υπάρχει επερχόμενο άλμπουμ? Ναι, ετοιμάζω τώρα το σόλο μου, λέγεται Hansel and Gretel. Ναι. Καλώς εγώ των πραγμάτων από του χρόνου, πιστεύω. Μάλιστα. Ζωντανές εμφανίσεις έχουμε τώρα στο μέλλον? Ναι, και μέσα στο μήνα και μέσα στο καλοκαίρι υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις που έχουν κανονιστεί. Mm-hmm. Τις οποίες μπορούμε να τις βρούμε στη σελίδα στο ίντερνετ. Ναι, ενημερώνω και το Facebook και το Twitter. Uh-huh. Εκεί πέρα δηλαδή ποστάρω και νέο μου υλικό. Και έχεις κάτι τώρα σε κοντά το οποίο μπορούμε να το πούμε για τηλεοπτικός? Έχω κανονίσει μια συναυλία στην οποία θα παρουσιάσω και καινούργια τραγούδια και παλιά. 31 του μήνα Παρασκευή στην Αθήνα, στο okay. Ghost House. Uh-huh. Αυτό τώρα περισσότερες πληροφορίες λογικά αύριο. Ναι, και πόστερ και όλα αυτά. Ωραία. Φεύγω από τη θέση γιατί έχουμε και μια κλήρωση. Σας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Κύριε, εμείς κλείνουμε. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας 11 και 4, 11 και 20, 11 και 25 το πολύ, βρε αδερφέ. Στον αέρα με το Ράδιο Ορβίλε έχετε όλη μας την αγάπη. Μόνιμος κάτοικος. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Καλοπροαίρετους και ανθρώπους με κακούς τρόπους. Όλοι επικίνουν, όλοι ίδιοι τείνουν να γίνουν. Κι ας μην το έχουν στο μυαλό τους. Πάντα όλοι βάζουν τον εαυτό τους πάνω απ' όλα κι όλους. Κι εγώ μία από τα ίδια και χειρότερος. Για ποιο να μιλήσω? Μες στη βαπούρα σας σκέφτομαι και κάνω τη σκέψη μίσο. Για να ακουμπήσω λίγο, να σταθώ στον ίσιο. Να τονίσω ότι κάθε τι στο καιρό του. Διότι βιάζονται να μεγαλώσουν όλοι και κάνουν την νιώτη γρήγορα. Αναμφίβολα, κατά καιρούς και αναδιαστήματα. Περνάμε κύματα και ζόρια. Ναι. Χαμογέλα μου, έτσι θέλω να αρχίσει η μέρα μου. Πέρασα δύσκολα, στα πόδια μου στέκομαι και δεν λύγησα. Τα αφήσα πίσω μου και δεν κοίταξα και φεύγω, πάω μπροστά, πάω ψηλά, ναι. Μεγάλωσα και άλλαξα οι μέρες, τα χρόνια. Κυλάνε σαν θάλασσα και φεύγουν πάντα εδώ πέρα. Μου έχουν γιατί γύρω μου τρέχουν. Αναρωτιέμαι, έχω τόσα να ρωτήσω. Είμαι μικρός και δεν γνωρίζω.
Στο νου μου διάφορα, άλλα σημαντικά και άλλα διάφορα. Αλλά κράτησα, αλλά τα άφησα. Αλλά ο νους μου πάντα τρέχει σε μέρη. Αλλά πάντα το βλέμμα στον ουρανό. Για να πετάξω πιο ψηλά από τα αστρά. Για να φτάσω πιο ψηλά από δάφτα. Θέλει κόπο και προσπάθεια. Προσπάθεια. Μουτζούρε στι σελίδε, στα τετράδια, στα βιβλία και στην τσάντα μου. Αυτά με μεγαλώσανε, γι' αυτό μέχρι σήμερα τα φυλάω στη ντουλάπα μου. Bravo!